Αθάνατη. Η σημερινή ημέρα, η μέρα της απελευθέρωσης της Λάρισας από τη γερμανική κατοχή, αποτελεί για την πόλη μας μια ημερομηνία σταθμού. Μια ημερομηνία και μια επέτειος που ανοίγει μπροστά μας τις σελίδες της ιστορικής μνήμης και της διδαχής. Μιας ιστορικής περιόδου που προξένησε αιματοκύλισμα, πόνο και καταστροφή. Την ίδια ώρα όμως παράλληλα γράφαμε και μια από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ευρωπαϊκή ιστορία. Το έπος της εθνικής μας αντίστασης, το έπος της εθνικής αντίστασης του ελληνικού λαού. Πρόκειται για μια επέτειο και για μια ημέρα που πρέπει να κάνουμε και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να προβληθεί και να αναδειχθεί προκειμένου να αποτελέσει ευκαιρία και αφορμή για συζήτηση, διάλογο στα σχολιά της πόλης, στα σπίτια μας, γιατί όχι και στις παρέες. Τέτοιες επέτειοι, τέτοια γεγονότα είναι ευκαιρίες για να αντλήσουμε τα αναγκαία διδάγματα και να μιλήσουμε με τα παιδιά μας για το παρελθόν, για το σήμερα, αλλά και για το αύριο. Γι' αυτό και απόφασή μας από την πρώτη μέρα που εγώ βρέθηκα στο τιμόνι του Δήμου ήταν να αναδείξουμε και να θέσουμε στη θέση που της αξίζει τη σημερινή επέτειο. Είναι χρέος και τιμή κάθε δημάρχου, κάθε δημοτικής αρχής αυτής της πόλης, κάθε κοινωνίας που να μην ξεχνά και να τιμά όσους έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία αυτού του τόπου. Αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε όσο είμαστε στο τιμόνι του Δήμου μας. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε για να κρατήσουμε ζωντανές τις μνήμες. Το ιστορικό είναι λίγο πολύ γνωστό σε όλους. Και από τις πρώτες μέρες της κατοχής είχαμε αυθόρμητες εκδηλώσεις αντίστασης κατά των κατακτητών και ιδιαίτερα από τους νέους της πόλης μας. Τα γεγονότα αυτά είναι γνωστά. Είναι γνωστό το τι έγινε τα παράθυρα του Γυμνασίου Φιλέων όταν περνούσαν οι Ιταλικές ορδές έξω από αυτά, με τις μαθήτριες να τραγουδούν τραγούδια της νίκης που τραγουδήθηκαν στα βουνά της Αλβανίας. Είναι γνωστές στη συνέχεια οι συλλήψεις και οι ανακρίσεις καθηγητών και μαθητριών από τους Ιταλούς, όμως κανένας δεν είπε τίποτα για κανένα. Και βέβαια είναι γνωστό επίσης πως στις 28 του Οκτώβρη εκείνης της χρονιάς ακολούθησε μια άλλη αγωνιστική εκδήλωση στο Ηρώ του Αλκαζάρ. Απόφοιτη του πρώτου γυμνασίου Λάρισας, στεφάνωσαν το μνημείο των ηρώων με λουλούδια κάτω από τη μύτη των Ιταλών, ενώ μαθητές που οδηγήθηκαν στο Αλκαζάρ με το πρόσχημα της εκδρομής έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Οι Ιταλοί χάλασαν τον κόσμο για να μάθουν ονόματα, αλλά κανένας Λαρισαίος δεν αποκάλυψε τους πρωτέτειους της ηρωικής εκείνης πράξης. Το 44, παραμονές της απελευθέρωσης, ο Ελλάς ήταν κυρίαρχος στην ελληνική Ήπεθρο. 21 και 22 Οκτωβρίου διεξάγονται οι τελευταίες μάχες ανάμεσα στους αντάρτες του Ελλάς και τους οχυρωμένους Γερμανούς στα περίχωρα της πόλης, που προβάλλουν όμως πεισματική και οργανωμένη αντίσταση για να εξασφαλίσουν χρόνο για την εκένωση της πόλης. Τα μεσάνυχτα της 22ης προς 23η Οκτώβρη, οι Γερμανοί αποδεκατισμένοι αποφασίζουν, κάμπτονται και αποφασίζουν να υποχωρήσουν. Τα τελευταία στρατεύματα των Γερμανών αποχωρούν από τη Λάρισα τα ξημερώματα της Δευτέρας, 23ης Οκτώβρη του 1944. Φυσικά, με την αποχώρηση των Γερμανών, οι Λαρισαίοι ξεχύνονται στους δρόμους πανηγυρίζοντας. Οι εικόνες είναι γνωστές και κοσμούν τα λευκόματα, τις φωτογραφίες, τις αναμνήσεις εκείνης της εποχής. Η διοίκηση της ταξιαρχίας υπηκού του Ελλάς εισέρχεται στην πόλη, ακολουθούμενη από πεζοπόρα τμήματα. «Δεν προφτάσαμε να μπούμε στα πρώτα σπίτια της πόλης», λέει στην αφήγησή του ο Μίμης Μπουκουβάλας, «και ξεχύθηκε έξαλλος ο κόσμος. Προχωρούμε με δυσκολία, σκίζουμε τον κόσμο, όλο και πιο δύσκολα, ρένουμε λουλούδια τους καβαλάριδες. Πολλοί αναγνωρίζουν δικούς τους συγγενείς, φίλους, συμπαθητές στις αντάρτικες ομάδες. Οι αντάρτες σκύβουν πότε δεξιά και πότε αριστερά και σφίγγουν χέρια. Σκύβουν και σηκώνουν παιδάκια για να και τα καθίζουν στα καπούλια των αλόγων τους. Έχουμε γίνει ένα κουβάρι πολίτες, αντάρτες, αυτοκίνητα, άλογα». Αγαπητοί μου φίλοι, κυρίες και κύριοι,
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν ήταν κάτι τυχαίο, κάτι που πρόκειψε ξαφνικά. Ήταν μια περίοδος πριν στην οποία επεκράτησαν, όπως είναι γνωστό, οι εθνικισμοί, η μυσαλλοδοξία, ο φανατισμός, με υπόστρωμα βέβαια τις συνέπειες μιας οικονομικής κρίσης στην εποχή εκείνη. Το αυγό του θηριού εκολάστηκε για τα καλά και στη συνέχεια οι Ναζί και οι φασίστες είναι γνωστό ότι αιματοκύλησαν όλη την Ευρώπη. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι οι εθνικισμοί φουντώνουν και πάλι στην Ευρώπη και ενώ και στην ευρύτερη γειτονιά μας έχουμε πολεμικές συγκρούσεις. Η περιβόητη Αραβική Άνοιξη μετατράπηκε σε ένα διαρκές αιματοκύλισμα εδώ και κάποια χρόνια, με αποτέλεσμα και χώρες κυρίως που είναι στην περιοχή αυτή και κοντά της να υφίστανται τις συνέπειες αυτού του αιματοκυλίσματος. Είναι γνωστό ότι η χώρα μας υφίσταται αυτές τις συνέπειες με το προσφυγικό, ένα ζήτημα που συζητείται και αυτές τις μέρες. Και πέρα από όσα λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια για τις συνθήκες της κρίσης και τα μηνύματά της και την ανάγκη να διατρανώσουμε όλοι μαζί απέναντι σε αυτό το αυγό του φιδιού που ξεκίνησε να εικολάπτεται στη χώρα, την ανάγκη όλοι μαζί να φροντοχνάψουμε, όχι πια στο φασισμό. Υπάρχει το μεγάλο ζήτημα του προσφυγικού, το οποίο επίσης πρέπει να δώσει τα δικά του μηνύματα σε όλους μας. Μια ευρωπαϊκή υπόθεση, ένα θέμα που δεν είναι εθνικό αλλά είναι ευρωπαϊκό, που σήμερα στη διαχείρισή του απαιτείται πατριωτική πρώτα απ' όλα στάση. Η χώρα αντιμετωπίζει αυτή τη σοβαρή κατάσταση που πρέπει συντεταγμένα να την αντιμετωπίσει, με σχέδιο, με αποτελεσματικότητα, σύμφωνα πάντα με τους διεθνείς κανόνες, τους νόμους, αλλά και την ανθρώπινη συνείδηση. Οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, ακόμα και όσοι κρύβονταν μέχρι σήμερα, γιατί υπήρξαν και τέτοιοι, οφείλουμε να κάνουμε το καθήκον μας στη βάση του πατριωτικού καθήκοντος, με ενότητα όπως έκανε η χώρα μας και οι πολίτες της όλες τις δύσκολες στιγμές, προκειμένου αυτή η εθνική ευθύνη που υπάρχει από το θεσμικό μας ρόλο να εκφραστεί στο μέγιστο δυνατό. Νομίζω ότι τα μηνύματα αυτά μιας πατριωτικής στάσης, μιας ενιαίας ομοθυμίας και φωνής προκειμένου να λυθούν τα σύγχρονα προβλήματα της πόλης μας είναι τα μηνύματα εκείνων των καιρών. Των καιρών όπου οι πατριώτες μας, ο λαός μας συνολικά συμμετέχοντας στην ενιαία εθνική αντίσταση μέσα από τις αντιστασιακές του οργανώσεις έδωσε τον καλύτερο εαυτό του για την απελευθέρωση της χώρας και της πόλης μας. Σήμερα λοιπόν, ταπεινά σκεφτόμενοι τους αγώνες των ηρώων, το θάνατό τους, βλέποντας σήμερα ανθρώπους που έδωσαν την ψυχή τους ανάμεσά μας, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο παρά ένα μεγάλο τιμή και δόξα στους αγωνιστές όλους και αυτούς που έπεσαν και αυτούς που είναι ανάμεσά μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά.
Παράδεκτο. Είμαστε 15.